να την εκμεταλλευτούν. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο, σε λίγο Ζήνα θα μπει η κυρία Κουσκουρή. Και... Μπορώ να πω κάτι. Βεβαίως, κάτι τελευταίο όμως. Δεν έχουμε τίποτα με οποιαδήποτε από αυτές τις γυναίκες. Απλώς θα πρέπει να έχει πιστοποιητικό ιατρικό και από την Ομαρχία και να κάνει τη δουλειά της σωστά. Είναι το αρχαιότερο. Είναι το αρχαιότερο. Αφήστε να μιλήσω και μετά πέστε μου. Πήγε με τη φίλη του. Αφήστε μου δύο λεπτά. Και 5 κιλά έτσι. Είδατε λοιπόν. Τι θα του έλεγε η αστυνομία. Μπράβο. Τώρα τα λέτε σωστά. Έπεσε στο καθήκον. Είδατε λοιπόν. Συμφωνώ απόλυτα με εσάς. Αυτή είναι η δουλειά του αστυνομικού δυστυχώς. Όχι κύριε Καλιακμάνη. Ακούστε να δείτε. Ακούστε να δείτε. Κάποτε λέγαμε πέσαμε με δύο λεπτά. Τώρα θα λέμε κάποιες τέτοιες γυναίκες. Κάποιος, εντάξει. Αστυνομία Ερντογάν. Ναι, αυτή είναι η αστυνομία, είδατε. Ελληνική χωροφυλακή είναι αυτό. Δεν είναι σε σύγχρονη αστυνομία. Ο αστυνομικός ο κακός. Λοιπόν, εμείς δεν έχουμε τίποτα. Ναι, αυτό δεν είναι εύκολο. Χωροφυλακίστηκες μεθόδους. Γιατί κάτι για την εκμετάλλευση. Ξέρετε, καταλαβαίνετε πολύ καλά. Πήρα αυτό που είπε η κυρία Αντωνοπούλου. Γιατί αυτή τη στιγμή μιλάτε οι δυο σας και βγάζετε απέξω αυτή τη γυναίκα. Ένα λεπτό μόνο, δώστε ένα λεπτό. Ξέρετε πολύ καλά ποιοι εκμεταλλεύονται αυτές οι γυναίκες. Αυτές οι γυναίκες κάνουν κάποιες γυναίκες. Αυτές οι γυναίκες. Κατά τον τρόπο αυτό. Κάποιες από αυτές τις γυναίκες. Ακούστε, σέβομαι αυτές τις γυναίκες. Κάνουν ένα από τα αρχαιότερα επαγγέλματα στον κόσμο. Αλλά να το κάνουν σωστά, να μην κινδυνεύει η δημόσια υγεία. Σύμφωνα με αυτά που προβλέπει ο νόμος. Προβοκατόρικες συμπεριφορές. Ναι. Σας χάλασε τη σούπα. Πάντως καλύτερα από τη Γαλλία. Καλύτερα από τη Γαλλία ο αστυνομικός. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ρομποτή. Να δούμε λοιπόν ο κύριος Γιάννης Ζακάκης.